η πρόταση που θα ξεπεράσει τις 10.000 ευρώ την εβδομάδα. Ο μεγάλος στόχος του Ατζούν και το τεράστιο εμπόδιο. Ο νέο κύκλο αναμένεται να ξεκινήσει πιο νωρί από ποτέ και η παραγωγή τρέχει για να ολοκληρώσει τι κινήσει τη με τον Gris Coaching να είναι ο νούμερο ένα στόχο του Ατζούν Λιτζαλή. Όπω σα ενημερώσαμε και νωρίτερα, τα πάντα αλλάζουν στο Survivor, δείτε εδώ όλε τι αλλαγέ. Ο Ατζούνι Λιτζαλί δεν θα βάλει ξανά πρώην παίκτε του survivor και αναμένεται να κάνει πρόταση μόνο σε YouTubers και influencers καθώς έχουν χτίσει το δικό του, αρκετά δυναμικό, κοινό και μπορούν να ανεβάσουν τα νούμερα τηλεθέασης. Ο νούμερο ένα YouTubers, ο οποίο συνδέεται και με το αθλητικό κομμάτι, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι δίχω αμφιβολία ο Chris Couτζia. Και αυτό είναι και ο νούμερο 1 στόχο του Ατζούνι Λιταλή για το Survivor 2025, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, με πάρα πολλέ αλλαγέ και δεν θα θυμίζει σε τίποτα του τελευταίου κύκλου. Η τρελή πρόταση στον Κρι Κόουτζια. Προ το παρόν παραμένει άγνωστο αν η παραγωγή έχει επικοινωνήσει με τον γνωστό YouTuber, όμω αυτό αναμένεται σίγουρα να συμβεί τι επόμενε μέρε ο Ατζούνι Λιτζαλή θέλει σαν τρελό τον Κρίστο Σαρβάιβορ, καθώ κουβαλάει τρελό κοινό πίσω του, ενώ είναι και τέρμα αθλητικό, κάτι που μπορεί να απογειώσει και αγωνιστικά το Σαρβάιβορ. Γι' αυτό τον λόγο φήμε θέλουν την παραγωγή να φτάνουν και τι 10.000 ευρώ την εβδομάδα ώστε ο Κρι Κόουτζια να πει τον να ταξιδέψει στον Άγιο Δομήνικο για λογαριασμό του Σαρβάιβορ. Ωστόσο η περίπτωση του είναι πάρα πολύ δύσκολη, αφού ο Κρι έχει χτίσει ένα ισχυρό κανάλι στο YouTube και ήδη έχει καταφέρει από εκεί μέσα να κλείνει συμφωνίε που του φέρνουν αρκετέ χιλιάδε ευρώ, Οπότε το οικονομικό δύσκολα θα τον δελεάσει. Σίγουρα, όμω, το αγωνιστικό είναι κάτι που μπορεί να τον ενδιαφέρει. Οι επόμενε μέρε αναμένεται να είναι κρίσιμε για του παίκτε που θα πάρουν μέρο στο Survivor 2025 και το άθισμα.gr αναμένεται να σα κρατάει ενήμερου. Μείνετε συντονισμένοι.